Η κατάσταση στον Ευαγγελισμό είναι αρκετά δύσκολη. Ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 90 συναδέλφους οι οποίοι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό και όπως καταλαβαίνετε είναι σε καραντίνα, είναι εκτός εργασίας. Ένα νούμερο το οποίο αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες καθώς είναι σε εξέλιξη διαδικασία της ιχνηλάτησης και αναμένεται να είναι πάνω από 100 τις επόμενες ώρες. Και είναι ένας ακόμα ικανός αριθμός πάνω από 90 συναδέλφων οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας εδώ και περίπου 4 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αθρηστικά μιλάμε για ένα αριθμό πάνω από 200 συνάδελφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή απουσιάζουν από τα πόστα τους, απουσιάζουν από το χώρο της δουλειάς και παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση για το υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο να θυμίσω ότι δουλεύει ήδη 2 χρόνια σε καθεστώς αναστολής αδειών, σε καθεστώς εντατικοποίησης εργασίας, γιατί προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ένα πολύ αυξημένο φόρτο εργασίας, ταυτόχρονα τρέχοντας την πανδημία αλλά και τις χρόνιες παθογένειες που έχουν οι συνάνθρωποι μας που απευθύνονται στον Ευαγγελισμό. Έχουν φτάσει σε σημείο τα τμήματα να δουλεύουν οριακά χωρίς να μπορεί κάποιος να πάρει ένα ρεπό την εβδομάδα, χωρίς να μπορεί να λείψει με άδεια ασθενείας. Υπάρχει καταγγελία από πολλούς συναδέλφους ότι υπάρχει πίεση από προϊσταμένους και τομεάρχες τμήματων να μην κατεβαίνουν για να γίνεται τεστ για τον κορονοϊό, γιατί σε περίπτωση που θα βγουν θετικοί θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα τμήματα. Ουσιαστικά θα οδηγηθούν σε κλείσιμο κάποιες κλινικές γιατί το προσωπικό είναι οριακό. Ενώ και στις μονάδες είναι εκρηκτική κατάσταση με την αναλογία των νοσηλευτών προς τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς να εκτοξεύεται στο 1:4. Θέλω να σας ρωτήσω ενώ κάτι. Να θυμίσω, η αναλογία πρέπει να είναι 1:1. Γιατί ακούμε με προσοχή αυτά που μας λέτε. Βέβαια πρέπει να το πω γιατί είναι προϊόν του ρεπορτάζ. Η διοίκηση του νοσοκομείου είναι καθησυχαστική ότι αυτός ο αριθμός συναδέλφων σας που αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει κορονοϊό δεν θα δημιουργήσει κάποιο σοβαρό σημαντικό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομειακού ιδρύματος. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Μεταξύ των κρουσμάτων που έχουν διαπιστωθεί, υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά και μεταξύ των συγγενών προσώπων οι οποίοι μπορεί να νοσηλεύονται αυτή την ώρα στον Ευαγγελισμό. Δηλαδή υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα στο νοσοκομείο. Σαφώς και υπάρχει ευρύτερο ζήτημα. Δεν είναι μόνο το προσωπικό. Έχουν διαπιστωθεί διασπορές ενδονοσοκομειακά και από συνοδούς. Κάτι το οποίο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς γίνεται και η είσοδος του επισκεπτηρίου στο νοσοκομείο και κατά πόσον υπάρχει δωρεάν τέστινγκ στους συνοδούς οι οποίοι έρχονται μέσα στον Ευαγγελισμό. Να θυμίσω όμως ότι το επισκεπτήριο είναι και κάτι αναγκαίο στη δεδομένη στιγμή από την πλευρά ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσει να προσφέρει στους ασθενείς τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Είναι ένα αναγκαίο κακό, να το πω διαφορετικά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Μιλάμε για τμήματα που δουλεύουν με 2 νοσηλευτές για 70 ασθενείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν αυτοεξυπηρετούνται, ακόμα και για ένα ποτήρι νερό, μπορεί να χρειαστούν να περιμένουν και 2 ώρες μέχρι να φτάσει η νοσηλεία στο δικό του θάλαμο. Ουσιαστικά το επισκεπτήριο καλύπτει λειτουργικές ανεπάρκειες του νοσοκομείου. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές νοσηλεύθριες. Το προσωπικό είναι ελάχιστο για να εξυπηρετήσει ένα τέτοιον όγκο ασθενών. Το ζήτημα της διασποράς όσον αφορά και το προσωπικό αλλά και το συνοδούς θα μπορούσε να λυθεί με αυτό που έχουμε πει από την αρχή της πανδημίας, με το καθιερωμένο εβδομαδιαίο τέστινγκ του προσωπικού. Να θυμίσω ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές οι οποίες κάνουν τέστινγκ στους εργαζόμενους κάθε εβδομάδα, κάτι το οποίο δεν διεξάγεται στις νοσηλευτικές μονάδες. Και το θεωρούμε απαράδεκτο γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε τώρα αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Οι υγειονομικοί κόλλησαν από ασθενείς, οι ασθενείς κόλλησαν από υγειονομικούς, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή επιδημιολογική εικόνα εβδομάδα τη εβδομάδα για το τι γίνεται με το προσωπικό στα νοσοκομεία. Ευχαριστώ να πάνε τα πράγματα σίγουρα καλύτερα, αλλά κυρίως θα συζητάμε τώρα και όσα συμβαίνουν και στον Ευαγγελισμό. Κυρίως γιατί υπάρχει αυτή η πρόβλεψη των ειδικών ότι αυτά τα κρούσματα μπορεί να πολλαπλασιαστούν σε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μέσα στο επόμενο 15ήμερο, με ό,τι αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει και για το συγκεκριμένο νοσοκομείο και για την πίεση που θα δεχτείτε εσείς ως εργαζόμενοι, σύν τις όποιες ελλείψεις παρατηρούνται είτε από τις αναστολές είτε από τα κρούσματα COVID μεταξύ των νοσοκομειακών. Ακριβώς. Να θυμίσω ότι εμείς χθες είχαμε γενική εφημερία, η οποία ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί και ήδη υπάρχει καταγραφή στο τμήμα περιστατικών COVID, έχουν προσέλευση πάνω από 300 άτομα. Ενώ αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται πάνω από 150 συμπολίτες μας στις κλινικές COVID, στις απλές κλίνες COVID, ενώ και η μέθ του νοσοκομείου είναι 100% σε πληρότητα.
και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16 περιστατικά διασωληνωμένα στους ορόφους. Περιμένουμε να δούμε πώς θα απορροφηθούν για να μπορούσαν να έχουν την δέουσα αντιμετώπιση που πρέπει να έχει ένας βαρέως άσχημο που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται βέβαια σε καμία περίπτωση στον όροφο. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σε ευχηθώ κουράγιο και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Κατερίνα Μπατζάκη για το ρεπορτάζ.